περίπου είναι 4 χιλιόμετρα όσο είναι η Τρυπητή από τον Κόρφο. Η διαφορά είναι ότι όλοι τρέχουν για να βγάλουν φωτογραφία στην καρέκλα και χάνουν την ουσία. Έχει κάνει φύση, γι' αυτό λέω ότι είναι το ευρωπαϊκό κομμάτι νησιού. Θα προσπαθήσω να μπω και να μείνω λίγο μέσα να δείτε. Έχει κάνει σκαλοπάτια και αν βγει πάνω κάποιος στο βράχο αριστερά μέσα στη σκυλιά, ανεβαίνει και βγαίνει έξω στο βουνό. Δες το, θα μπούμε τώρα. Θέλω λίγο να μου κάτσεις γιατί θέλω να βλέπω δεξιά μου, μπράβο. Όπως βλέπουμε τη σκυλιά που θα μπούμε τώρα, αριστερά είναι τα σκαλοπάτια, θα ανεβαίνεις μέχρι την κορφή και βγαίνεις έξω και δεξιά βλέπουμε την πέτρα που γέρνει, έχει πέσει μία πλάκα και είναι σαν το διπλό κρεβάτι. Εκεί έχω κοινό. Δες τα αριστερά πάνω, πάνω. Αν αφήσει κάποιον εδώ ανεβαίνει και βγαίνει έξω. Ναι, φαίνονται τα σκαλοπάτια. Πάκια που κάνει, τα λέω λιμανάκια. Δέστε το βυθό, εδώ είμαστε στα 10 μέτρα από πάνω. Δέστε κάτω πως είναι. Όχι, το καθάρισε εδώ. Εδώ λοιπόν μπορεί κάποιος να έρθει, να βάλει ένα τη βάρκα του, να ρίξει άγκυρα και να αλλάξει τα κολπάκια εδώ. Στη μέσα μεριά, το νερό, σε ένα φυσιολογικό άνθρωπο πάει περίπου μέχρι το γόνατο. Με λίγα λόγια λέει, πατώνεις κανονικά. Και είναι και τρελιά να κάνεις μπάνιο εδώ, να έχεις χρόνο να το γυρίσεις όλο. Έχει πάρα πολλές σπηλιές. Το χειμώνα εδώ πέρα είσαι παιδότοπος, έτσι. Το χειμώνα λέει εδώ πέρα είσαι παιδότοπος, έτσι. Ψάρια. Μπαίνεις στις τρύπες, γέρεις με καραβάκι, πας στην άλλη. Τα μόλια είναι. Τα πόδια δεν έχει πολλά. Γιατί δεν τα παίρνεις στις τρύπες. Αλλά ψάρια ακόμα είναι, παρόλο που παλεύουν όλοι να τα εξαφανίσουν. Αυτό πάντως, Νικόλα, συγκλονιστικό με την τρύπα που κατεβαίνεις μέσα στη σπηλιά και ξανανεβαίνεις και τέτοια. Είναι φοβερό, ρε παιδί, ο ορισμός της καμπάνης λέει πάλι. Αυτό κρύφτο, βάλτε φοβερό, δεν το λέμε θέμα. Αυτό και μόνο είναι...